5 ακόμα σκληρές αλήθειες για το SEO και εδώ δώστε βάση. Πράγματα τα οποία δεν θα σου πουν. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Πρώτον, έχετε ακούσει για τα social signals, social proof. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν κάνουμε SEO, οι στρατηγικές στα social media που ακολουθούμε, να αυξήσουμε το κοινό μας, να κάνουμε share τα URLs από την ιστοσελίδα μας, να χτίσουμε engagement και βάση ακολούθων, παίζει ρόλο έμεσα στην κατάταξη. Πολλοί τι κάνουνε, χρησιμοποιούν likes, comments και τέτοια πράγματα fake για να αυξήσουν αυτή την δυναμική. Και πιστέψτε με, σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και σήμερα δουλεύει. Δεύτερον, το να αντιγράφεις τα backlinks των ανταγωνιστών και να τα κυνηγάς μέχρι και σήμερα δουλεύει. Ειδικότερα αυτοί που βρίσκονται πολύ ψηλά στην κατάταξη, υπάρχει λόγος που είναι εκεί. Τρίτον, blog comments backlinks. Ακούμε πάρα πολλές φορές ότι πλέον σπαμάρεις και δεν έχουν καμία αξία. Μέχρι και σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το 2010. Υπάρχει αξία, πολύ χαμηλότερη, όμως υπάρχει αξία. Και σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι το χρησιμοποιούν ως μέρος στρατηγικής. Τέταρτον, κάποιοι ακόμα και μέχρι σήμερα ανταλλάζουν backlinks, έξυπνα και στρατηγικά βέβαια, έτσι, όχι πετάμε ένα link στα widget δεξιά. Αυτό είναι ενάντια στους κανόνες Google. Μέχρι και σήμερα δουλεύει. Πέμπτον, κάποιοι αγοράζουν social media followers, οι οποίοι περισσότερο είναι fake, και όπως είπα και σε προηγούμενο τρόπο, αγοράζουν και engagement. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτά τα social signals βοηθάνε στο social proof. Ακόμα και μέχρι σήμερα αυτές οι black hat SEO στρατηγικές που δεν τις προτείνουμε έχουμε δει ότι φέρνουν κάποια αποτελέσματα ειδικότερα σε πολύ νέες ιστοσελίδες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πολλοί δεν πάνε με το σταυρό στο χέρι μέχρι σήμερα. Ακολούθησε με για περισσότερα.